Δεν το καταλαβαίνω. Εικόνες σαν και αυτές που παρακολουθείτε στους δέκτες σας με τους γονείς να είναι κατά μεσής του επαρχιακού δρόμου μαζί με τα παιδιά τους καταγράφονται καθημερινά εδώ και χρόνια έξω από το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου στο Ρέθυμνο, αποδεικνύοντας περίτρανα πως για να μπεις ή να βγεις από το σχολείο, αναγκαστικά παίζεις τη ζωή σου κοροναγράμματα. Αναμένουμε από τους αρμόδιους να κινηθούν άμεσα. Πρέπει να κάνουμε εμείς κάθε μεσημέρι τους τροχονόμους, ακόμα και ο κύριος που είναι στο λεωφορείο οδηγός. Τα παιδάκια μην πεταχτούν απέναντι, γιατί και οι μαμάδες που σταματάνε μας κάνουν προσπεράσεις. Δηλαδή, γίνεται μια προσπέραση, δεν βλέπει ο άλλος ότι τα παιδιά είναι μπροστά από το λεωφορείο. Ενώ όλοι πίστευαν πως ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα τροχαίο με απρόβλεπτες συνέπειες, τελικά η στιγμή αυτή έφτασε πριν λίγα 24 ώρα. Σταθμευμένο αγροτικό αυτοκίνητο με επιβάτες πατέρα και το μόλις 2 ετών παιδί του παρασύρθηκε και εκτοπίστηκε όταν γιο ταχύ που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω του και στη συνέχεια ήρθε τούμπα. Από τη σφοδρότατη σύγκρουση ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά ουδής γνωρίζει το αύριο. Τα παιδιά ήταν κρεμασμένα εδώ από τα κάγκελα, είδανε με τα μάτια τους, ακούσανε καταρχάς το θόρυβο και τρόμαξαν, είδανε με τα μάτια τους το συμβάν και ρωτούσανε αν πέθανε κανείς. Πέθανε ο άνθρωπος, 10 παιδάκια, 20 παιδάκια, να ρωτάνε το ίδιο πράγμα, να τους απαντάμε πως όχι και να έχουν σοκαριστεί τόσο πολύ που ξαναρωτούσανε. 2 μέτρα πιο πριν, αν γινότανε, τα παιδιά μας εκείνη την ώρα είχαν γυμναστική. Το αυτοκίνητο θα έσκαγε μέσα στην αυλή. Δηλαδή πρέπει να πεθάνει κάποιος, είτε είναι του σχολείου είτε όχι, γιατί είναι χωριό. Δεν περνάνε δηλαδή μόνο τα παιδιά ή μόνο οι γονείς. Και να πρέπει να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούμε. Αν αυτό γινόταν σε ένα σχολείο κεντρικό μέσα στο Ρέθυμνο, δεν θα είχαν τρέξει όλοι να πάνε. Εμείς έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάρα πολλές φορές. Δεν έχει γίνει τίποτα όλους αυτούς τους μήνες. Φοβόμαστε καθημερινά για την ασφάλεια των παιδιών μας. Το σχολείο μετά το τροχαίο παραμένει κλειστό με πρωτοβουλία των γονέων σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τους ίδιους να αξιώνουν λύση εδώ και τώρα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Το σχολείο δεν γίνεται να ανοίξει αν δεν πάρθουν κάποια μέτρα άμεσα, όπως μια σχολική τροχονόμος, ας πούμε, που είναι το πιο εφικτό. Οι γονείς ζητούν από το Δήμο Ρεθύμνου να διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο δημοτικού οικοπαίδου που γειτνιάζει με το σχολείο για να αξιοποιηθεί ως χώρο στάθμευσης των σχολικών λεωφορείων. Αφού υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος που έχει αγοραστεί τώρα και 2 χρόνια, γιατί να μην γίνει κάτι εκεί και να μπαίνουν και να βγαίνουν τα παιδιά μας ασφαλείς και να υπάρχει πάντα η έγνοια να μην γίνει κάποιο ατύχημα πάνω στα παιδιά, στους γονείς και όχι μόνο. Να φτάσουμε στο σημείο να θρυνήσουμε και θύματα. Δεν είναι ντροπή. Να ανοίξουν λίγο το δρόμο, να μπαίνουν τα λεωφορεία, να περιμένουν έστω τα λεωφορεία. Στην είσοδο και στην έξοδο των παιδιών μας, τίποτε άλλο. Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, στο οποίο φοιτούν 123 μαθητές, έχει είσοδο πάνω ακριβώς στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Ρέθυμνο με το Πέραμα μέσω Σταυρωμένου, ενώ το πεζοδρόμιο μπροστά από το σχολείο είναι κυριολεκτικά μικροσκοπικό.